Ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΘΕΣ ΧΑΛΑ κ. Ανάσης Βακάλης, αλλά και ο συγγραφέας κ. Χρήστος Χωμενίδης, ήταν οι ομιλητές της εκδήλωσης που διοργάνωσε στη Λάρισα ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση με θέμα «Ποιο μέλλον για την Ελλάδα, θεσμική εκτροπή και οικονομικό αδιέξοδο, οι προϋποθέσεις εθνικής ανάκαμψης». Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, ο βουλευτής του Ποταμίου Κώστας Μπαριώτας, ο πρώην βουλευτής της Δημάρ Θωμάς Ψήρας, ο Δήμαρχος Ντεπών Κώστας Κολάτος, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νίκος Τσιλιμίκας και πλήθος κόσμου. Πάντως, ζούμε μια περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας όπου η κοινωνία, η οικονομία και οι θεσμοί έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως σε μια πορεία σταθερής πτώσης. Μια πορεία που συνεχίζει να μην δείχνει κανένα σημάδι ανάκαμψης ούτε στο άλλο ούτε στο έμεσο μέλλον. Η Ελλάδα μοιάζει σήμερα αθωράκιστη στην εξωτερική συγκυρία, σχεδόν παραδομένη. Οι όποιες αντιδράσεις της μοιάζουν φλεγματικές, υστερικές και άνετες. Ο μέσος ελληνικός νους αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο του ΟΑΜΑΤ και είναι έτοιμος να δραματοποιηθεί. Ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι αρέσκονται στα ψέματα και στην δημαγωγία και τάσσονται σε στρατόπεδα που θολώνουν και πολλώνουν την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ γόνιμη ιστορική συγκυρία. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση ούτε ταλματώματος πλέον, ούτε απάτριας. Είμαστε ένα βήμα πριν από την αναγέννηση. Είμαστε στη φάση της απομάκρυνσης. Αν ο κ. Βακάλης έλεγε αυτά τα οποία εξέφραζε τους προβληματισμούς και τις πάρα πολύ ρεαλιστικές, όχι αισιόδοξες παρατηρήσεις του σε ό,τι αφορά στην πραγματικότητα στην την οποία ζούμε ως κοινωνία, αν το έκανε αυτό πριν από 2 χρόνια, θα βρίσκονταν πάρα πολύ ίσως η πλειοψηφία των συμπολιτών του και θα του λέγανε τι τα λες όλα αυτά, τι αισιοδοξία, προς τι αυτή η μύρλα και η μιζέρια, θα έρθει η αριστερά, θα σκίσει το μνημόνιο, θα καταργήσει τον έμφυα και θα πορευτούμε παραδείσια καλπάζοντας προς μια ιδανική κοινωνία η οποία νομίζω ότι μόνο στην Άνω Ιερουσαλήμ υπάρχει. Ο λαός ως όργανο συνταγματικό κράτη του δημοκρατικού μας πολιτεύματος μπορεί να λάβει αποφάσεις που αλλάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Πώς θα το κάνει αυτό μια κοινωνία που οδήγησε το έθνος, την πατρίδα, στη μεγάλη παλινδρόμηση του 2015 και σε μια περιπέτεια με ανυπολόγιστο ακόμη κόστος που αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται? Τι ήταν εκείνο που οδήγησε τη σχετική έστω πλειοψηφία του ελληνικού λαού να ανακόψει μια τεράστια προσπάθεια επώδυνη η οποία εξελισσόταν με αντιφάσεις, με αμφιτιμίες, με δυσκολίες, με οπισθοχωρήσεις μέχρι το φθινόπωρο του 2014 και να οδηγήσει στην μεγάλη ψευδαίσθηση, στην μεγάλη αυταπάτη, στην μεγάλη πλάνη, εν τέλει στην μεγάλη διάψευση της διετίας 2015-2017. Τι είναι αυτό που θα επιτρέψει μια κοινωνία που έκανε αυτήν την αρνητική παλινδρόμηση εις βάρος του εαυτού της να κάνει τώρα την αντίστροφη κίνηση ώστε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν το Δεκέμβριο του 2014 ενδεχομένως το Δεκέμβριο του 2018 αν είμαστε τυχεροί ή πολύ αργότερα αν είμαστε άτυχοι, ανοργάνωτοι ή ανεύθυνοι.